είναι τόσο χαρούμενοι για τον Κώστα που έρχεται αμέσως μετά. Αμάν βρε Γρηγόρη, αμάν να φαγωθείτε κατευθείαν, να μην αντέξετε ένα δευτερόλεπτο χωρίς να φαγωθείτε εσείς δύο. Δεν θα σας αντέχω πια δηλαδή. Είναι δικό μας θέμα. Θα το λύσουμε κάποια στιγμή, Γρηγόρη. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και δημοσίως για το κέρασμα. Πρέπει να σου το πω, Γιώργο, ότι με συνάντησε κάπου. Το έμαθα. Α, το έμαθες. Στα λέει όλα, ακόμα και τα κεράσματά της. Ο Γιαννέτος του το είπε, όχι. Κοίταξε, αν συναντιέστε πίσω από την πλάτη μου και δεν το ξέρω κιόλα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Οπότε... Η αλήθεια είναι ότι δεν ήσουν εκεί, οπότε δεν είχες γυρισμένη την πλάτη. Έχω να σου πω ότι ήταν με μια πολύ όμορφη και γοητευτική ξανθιά κυρία. Γιατί να μην είναι ο Γρηγόρης. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, πριν πούμε περισσότερα πράγματα, Γρηγόρη, πάμε λίγο να δούμε ένα απόσπασμα από το αυριανό συγκλονιστικό από ό,τι έχω μάθει Money Drop. Και μετά να συζητήσουμε. Σκοτώνονται τα αδέρφια, χωρίζει οικογένειες ο Αρναούτο. Πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε. Ερώτηση: ποιο από αυτά τα τμήματα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είχε υψηλότερη βάση εισαγωγής το 2010? Λοιπόν. Υψηλότερη, δηλαδή έπρεπε να γράψεις καλά για να πεις. Συνήθως σε υψηλότερη βάση έχουν οι σχολές όπου έχουν και ζήτηση. Δηλαδή οι σχολές στις οποίες πηγαίνουν πάρα πολύ. Σωστά. Αυτοί που έχουν πολλή ζήτηση είναι η φιλολογία. Γιατί? Η φιλολογία δηλαδή είναι πολύ που θέλουν... κλασικές, δεν είναι... Πιο σύγχρονο θα έλεγα. Πιο σύγχρονο. Ποιο σύγχρονο επαγγελματικό τομέα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Δημόσια διοίκηση. Εγώ είμαι μεταξύ τώρα δημόσια διοίκηση και φιλολογία. Τι να κάνουμε, μαθηματικό το έχει αποκλείσει. Νομίζω ναι. Το έχει αποκλείσει το μαθηματικό. Ναι, το έχω αποκλείσει. Η υψηλή βάση λέει τώρα, Ναι. Φιλολογία εγώ αποκλείω. Την αποκλείω τη φιλολογία. Τη φιλολογία την αποκλείω. Ναι. Την αποκλείω. Έχει πέσει. Βάζουμε μία και μία. Μία και σίγουρο είσαι. Τι να κάνω τώρα. 10. Πάμε παιδιά, 9. Μαθηματικό, όχι. 7. 6, παιδιά. 5, 4, 3, 2, βάλτε. Να. Τα χάσαμε. Θα φας ξύλο, ρε. Δεν πειράζει, έλα. Δεν πειράζει, αλλά ρε. Τι έκανες. Συνεννοηθήκαμε. Δεν πειράζει. Εσείς θέλετε 3 μέρες, παιδιά, για να αποφασίσετε. Τι έκανε, φιλολογία. Ποιος πάει να γίνει φιλόλογος τώρα. Πας καλά ρε. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μοναδικές στιγμές με τα αδέρφια. Γρηγόρη. Καταρχάς, να σας πω κάτι. Συγγνώμη βρε Γιώργο μου. Καταρχάς, συγχαρητήρια για όλο αυτό το πράγμα που έχετε κάνει αυτούς τους μήνες το πρωινό. Δεν με αφήσατε μέχρι να σας πω να πειράξω τη Φέη, να πειράξω εσένα, μου πετάξετε το βίντεο. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, ό,τι θες. Δηλαδή, τι είναι αυτό, Γιώργο, βιάζεσαι να κλείσω. Όχι, να παιδί κλείσω. Μου, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια για όλο αυτό το πράγμα που έχετε κάνει φέτος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα και να δώσω συγχαρητήρια και στους συνεργάτες, στους παλιούς συνεργάτες μου εκεί, στα άλλα τα παιδιά που έχετε, το Δημήτρη, τη Σάσα, τον Τάσο. Και όλα τα παιδιά εκεί που εμφανίζεστε έχετε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και νομίζω ότι μπορώ και έχω το μικρό δικαίωμα να το πω κάνοντάς το 6 χρόνια και αντιλαμβανόμενος τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Με μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια. Αυτό εντάξει, θα το αφήσουμε. Γι' αυτό το λέω εγώ. Ναι. Μπορεί να μην έχουμε την καλύτερη σχέση μεταξύ μας, αλλά. Εγώ είμαι αντικειμενική, Γρηγόρη μου. Με μεγάλη επιτυχία. Εγώ να. Συγχαρητήρια για όλο αυτό το πράγμα που έχετε κάνει από το πρώτο μήνα που κάνετε το πρωινό. Λοιπόν, Γρηγόρη. Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Ναι. Γιατί έχω σκάσει. Θέλω να μάθω αν κερδίσανε ή αν χάσανε. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα για δύο χρόνια. Πρέπει να σου πω, Γιώργο μου, ότι είναι ένα παιχνίδι που ειλικρινά αυτοί που θα μείνουν το Σάββατο το βράδυ στο σπίτι θα δουν ένα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό που συμβαίνει αύριο. Δεν μου έχει ξανασυμβεί γιατί έχω παρουσιάσει και παλιότερα τον εισοδηματία. Ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα. Θα δεις κάτι που δεν θα το πιστέψεις, δηλαδή αν κάτι στο σπίτι και το παρακολουθήσεις, θα θες να μπεις μέσα, να συζητήσεις μαζί τους ή να μαλώσεις μαζί τους ή να τους αγκαλιάσεις, αλλά δεν μπορείς να το πιστέψεις πως... Κάτσε, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχε αυτή η κόντρα, δηλαδή μούτζον ένα στον άλλο κτλ. Όχι αυτό, είναι το σοκαριστικό ότι ξεκινάνε τόσο άσχημα που δεν το πιστεύει κανείς. Ότι μπορεί να φτάσουμε εκεί. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Και κάνουν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που όλα συμβαίνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και κοντεύουμε να πάθουμε, αφού πλέον το κοινό
ήθελε να κατεβεί κάτω. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ένα κοινό να κατεβαίνει, ήθελε να κατεβεί κάτω. Αλήθεια. Ναι, ήταν ένα απίθανο πράγμα. Θα σα πάρω μετά να μου πει αν κέρδισαν ή ανήκησαν, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να περιμένω μέχρι αύριο. Πού θα πάει το Σάββατο το βράδυ, Γιώργο? Τι θα κάνει το Σάββατο το βράδυ? Το Σάββατο το βράδυ, άμα είμαι σπίτι θα το δω, αλλά ούτως αλλιώς θέλω να το δω ήσυχος. Θέλω να ξέρω. Ήσυχος, μάλιστα. Γρηγόρη. Γιώργο μου. Εσύ τι κάνεις το Σάββατο το βράδυ? Το Σάββατο το βράδυ τι θα κάνω? Θα δεις ο Money Drop, φαντάζομαι. Ναι, καταρχάς έχει σήμερα γενέθλια ο φίλος μου Αντώνης ο Κανάκης και θέλω να του πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Αντώνη! Πόσο χρονών γίνεται? Ο Αντώνης γίνεται 32 χρονών σήμερα. Αλήθεια. Είναι τόσο μικρός. Είναι τόσο μικρός, ναι, γιατί πέρσι ήταν 33, κατεβαίνει. Με δουλεύεις. Εσύ με δουλεύεις. Εγώ σου λέω ότι είναι 32, δηλαδή δεν πιστεύω. Εντάξει, Γρηγόρη. Γρηγόρη, πότε θα έρθω σπίτι σου? Αυτό τώρα τι ήταν, το αυτό που... Ξέρεις. Θα πάρεις τον Γιώργο. Ναι. Και μόλις με πάρει τηλέφωνο θα το κανονίσουμε. Ωραία. Θα φέρουμε και κάμερες ή θα έρθουμε μόνοι μας? Θα φέρετε κάμερες, αλλά θα μπείτε μόνοι σας. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Επίσης, Γρηγόρη, και... Έτσι, ναι, πες μου, Γιώργο, συγγνώμη. Θα την κάνουμε αυτή, έχουμε πει να κάνουμε μια ωραία μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και θα το προγραμματίσουμε να το κάνουμε κοντά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα του κόσμου εδώ στα mail που λένε ότι θέλουμε να καλέσετε τον Γρηγόρη και να κάνετε μια κουβέντα. Και έτσι θα την κάνουμε στο σπίτι σου και άμα το θέλει και εσύ, και να την απολαύσουμε όλοι μαζί. Τώρα, εάν δεν με θέλετε εμένα και θες να έρθει μόνο η Φέ, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιώργο, πρέπει να σας πω ότι. Αστιαστία για το κόνσεπτ. Πολλά χρόνια πριν σας έβλεπα σε εκείνον το θερινό κινηματογράφο που ακόμα δεν μιλούσαμε. Που πηγαίνατε εκεί στο. Πέσε σε μια γειτονιά που πηγαίνει στο Χαλάνδρι. Πώς λέγεται εκείνο ο ένα. Πηγαίνετε συχνά σε εκείνον τον καλοκαιρινό. Μαργαρίτα. Στη Μαργαρίτα, στο Καλάνδρι, πέρα. Και σας έβλεπα εκεί λοιπόν που πηγαίνατε, προτού καν συμβούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στη ζωή σας. Και ναι, λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια και έχουν γίνει τόσα ωραία πράγματα στη ζωή σας. Έτσι, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, Φέη. Δεν ξέρω σε πόσο. Πότε γεννάς τώρα, σε πόσο καιρό? Πριν το Πάσχα, κάπου εκεί. Πριν το Πάσχα. Οπότε, αν δεν τα πούμε πριν το Πάσχα, καλή λευτεριά με ένα πόνο. Και πραγματικά να γίνεις τόσο ευτυχισμένη μανούλα, να σε βλέπω να λάμπεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περπατάς, να σε βλέπω στο Λευκό τον Πύργο με το καροτσάκι και μαζί με τον Γιώργο εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να ευχηθώ κι εγώ τριπλός. Τριπλός, ναι, πόσο πια, 150 να φτάσουμε. Δεν εννοεί έτσι. Εννοεί με γυναίκα και παιδάκι γρήγορα. Ναι, δεν κατάλαβα, Γρηγόρη. Ξέρετε, Γιώργο, είναι ίσως επειδή παλαιότερα το έλεγα πάρα πολύ συχνά. Ξέρεις, καμιά φορά είναι και ένα φοβερό πράγμα. Την ώρα που όταν λες ή θέλεις ένα πράγμα πολύ, αντιλαμβάνομαι ότι το λέγανε και παλαιότερα. Μην λες πολλές φορές αυτό που θέλεις. Σωστό είναι αυτό. Όσο το θέλεις και το ζητάς, τόσο δεν γίνεται. Οπότε σταμάτησε. Ναι. Αυτή η τρελή επιθυμία, δεν ξέρω γιατί, ίσως βγαίνει, ίσως δημιουργεί κάτι. Και εκεί που το αφήνεις μετά και έρχεται. Εκεί που το αφήνεις έρχεται και πραγματικά έρχεται. Και εγώ ίσως από την πολύ μου την επιθυμία, δεν ξέρω, ας είσαι αφήσουμε. Πιο χαλαρός όμως τώρα, γι' αυτό κάνω την ευχή. Ναι, είμαι λίγο πιο χαλαρός ό,τι αφορά ότι δεν έχω πάρα πολύ δουλειά. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, είμαι σε μια κατάσταση, ξέρεις, πάρα πολύ όμορφης αναμονής. Ωραία. Γρηγόρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι θα σε ρέθησε το τρέιλερ και το επεισόδιο όλο αυτό που συνέβη. Οπότε πιστεύω ότι αύριο θα γίνει. Αύριο 9, στο αύριο Mega Money Drop. Να μην γίνει πολύ Money Drop και να κρατηθούν τα λεφτά πάνω ψηλά. Σε ευχαριστούμε πάρα φιλιά, πολύ. Γρηγόρη, καλά. Πολύ. Πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Καρδαβέλο, στον Κώστα που είναι συμπάθεια μεγάλη ολονών. Φιλιά πολλά, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχτούμε.